θα ήθελα την ματιά ενός έμπειρου ανθρώπου με τον οποίο συνομιλούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θα κάνω γρήγορα, ξέρω ότι ο χρόνος του είναι πολύτιμος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξαδάχτυλε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη. Καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές. Έχουμε φοβηθεί, η αλήθεια είναι. Συνομιλούμε με τους γιατρούς, μεταφέρουμε τις απόψεις τους στην κοινή γνώμη. Αλλά τα 20.000 κρούσματα χθες, σαν πολλά δεν είναι. Κύριε Γκογκόλη, να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε φοβηθεί. Διότι αν είχαμε φοβηθεί, θα είχαμε αντιδράσει ως κοινωνία. Δηλαδή, όπως όταν βρέχει, βλέπουμε ανθρώπους να κρατάνε ομπρέλες και να φοράνε αδιάβροχα, έτσι θα βλέπαμε ανθρώπους να φοράνε μάσκες. Αυτό δεν το βλέπουμε. Εδώ και 10 ημέρες παρατηρείται μια σημαντικότατη αύξηση. Εχθές είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων, αλλά δεν έχουμε δει τους συνανθρώπους μας να ακούνε αυτό που λέμε διαρκώς. Ότι η μάσκα συστήνεται να χρησιμοποιείται όπου υπάρχει συνωστισμός και ειδικά σε κλειστούς χώρους. Αυτό δεν το είδαμε να γίνεται. Άρα έχω την αίσθηση ότι ναι, συζητάμε, αλλά δεν έχουμε φοβηθεί. Λυπάμαι που σας αντιπαραβάλλω αυτό που είπατε, αλλά έτσι καταλαβαίνω. Ξέρετε όμως, λένε κάποιοι συμπολίτες ότι καλοκαίρι είναι, δεν κολλάει. Ή πάμε τώρα τον Οκτώβριο να δούμε τι θα κάνουμε. Ή τρία χρόνια δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Και αυτοί οι 20.000 χθες. Ναι. Και κόλλησαν. Θέλω να πω, είναι θέμα μόνο των πολιτών ή θα έπρεπε να πάρθουν και μέτρα διαφορετικά, ίσως διαχρονικά. Δηλαδή, ωραία, να μην αφαιθούμε τόσο ελεύθεροι. Το λέω εντελώς απλοϊκά. Ναι, κύριε Γκουγκόλη, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Καταρχάς, για αυτόν που λέει καλοκαίρι είναι, δεν κολλάει, χθες κόλλησαν 20.000. Έτσι, για να ξέρουμε. Και αυτοί ζουν καλοκαίρι, δεν ζουν σε άλλη χώρα, δεν ζουν στο νότιο ημισφαίριο. Στην Ελλάδα κόλλησαν 20.000. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ότι από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ιατρικές συμβουλές πρέπει να τηρούνται από τον καθένα μας αυτοβούλως. Όχι υπό την απειλή του χωροφύλακα. Δηλαδή, όπως όταν πηγαίνετε σε ένα γιατρό και σας δίνει χάπια, τα παίρνετε γιατί θέλετε να τα πάρετε. Mm-hmm. Και κατανοείτε ότι αυτό θα κάνει καλό στην υγεία σας και δεν σας τα επιβάλλει κάποιος. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δράσουμε και τώρα. Γι' αυτό και ελήφθη η απόφαση να καταργηθούν τα πρόστιμα, όχι οι μάσκες, τα πρόστιμα να καταργηθούν στη στιγμή που είχαμε το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων συμπολιτών μας και τη χαμηλότερη διασπορά της νόσου. Τώρα όμως που βλέπουμε ότι η διασπορά αυξάνεται, το λογικό και το αναμενόμενο και αυτό το οποίο συστήνουμε και συστήναμε πάντοτε είναι να δούμε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις μάσκες τους εκεί όπου υπάρχει διασπορά. Πού δηλαδή, κλειστοί χώροι, χώροι συνωστισμού. Ο άνθρωπος που σήμερα το πρωί ταξιδεύει με το αεροπλάνο χωρίς μάσκα, παραδείγματος χάρη, ή κινείται σε ένα μέσο άλλο μαζικής μεταφοράς χωρίς μάσκα ο ίδιος, είναι εκτεθειμένος. Το ξέρει, δεν είναι ότι δεν το ξέρει, το ξέρει διότι 2,5 χρόνια τώρα αυτό ακούει. Όπου και αν ζούσε στη χώρα μας, ακόμα και αν είχε πρόβλημα ακοής, το είδε μπροστά του. Εσείς τι προτείνετε σε επίπεδο μέτρων, ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιο σύντομα ή να συνεχίσουμε να ακούμε τις συμβουλές των ιατρών, ημών δηλαδή με ύψιλον και από εκεί και πέρα το κράτος, εάν δει ότι τα πράγματα δυσκολεύουν να προχωρήσει σε μέτρα? Κοιτάξτε, κύριε Γκουγκόλη, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να ακούν τις συστάσεις μας και τις συμβουλές μας. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε για να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου, πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουν οι μάσκες, να επανέλθει η υποχρεωτικότητα στις μάσκες, δηλαδή για να κατανοούμε τι λέμε. Αλλιώς μπορεί να δούμε μία εξέλιξη του φαινομένου αντίστοιχου με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να σημειώσω βέβαια ότι στην Πορτογαλία, που είναι η χώρα που πλησιάζει περισσότερο σε εμάς, αυτό συνοδεύτηκε και με μεγάλο αριθμό ημερήσεων απολειών και συνοδεύεται με μεγάλο αριθμό ημερήσεων απολειών. Μπορεί όμως και να δούμε μία άλλη εξέλιξη των πραγμάτων και μας έχει δείξει μέχρι στιγμής αυτή η εξέλιξη της πανδημίας, ότι από το χρόνο που αντιδρούμε μέχρι το χρόνο που βλέπουμε αποτέλεσμα υπάρχει μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα και όσο πιο αργά αντιδράσει κανείς, τόσο μεγαλύτερο είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα η δική μου η άποψη, αν θέλετε, απολύτως
προσωπική είναι ότι αν δεν δούμε τους ανθρώπους μας να φορούν μάσκες αυτοβούλως, πρέπει η υποχρεωτικότητα να επιστρέψει. Μάλιστα. Και να επιστρέψει άμεσα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, διότι θα βρεθούμε, μπορεί να βρεθούμε, όχι θα βρεθούμε, μπορεί να βρεθούμε, δεν θέλω. Ξέρετε, μέχρι τώρα έχουμε διαφόρων ειδών προβλέψεις να αντιμετωπίσει. Οι χειρότερες προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Αλλά και τα καλύτερα σενάρια δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Πάντοτε ήμασταν σε ένα μέσο όρο. Δηλαδή αυτοί που μας λέγανε ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλό αριθμό μολύνσεων, δεν φτάσαμε ποτέ στον αριθμό μολύνσεων που προβλέφτηκε. Αυτοί που μας λέγανε ότι θα περάσουμε από κάτω χωρίς να καταλάβουμε τίποτα, ούτε αυτό επαληθεύτηκε ποτέ. Πάντοτε είμαστε στο μέσο όρο. Σαφές. Λοιπόν, με βάση το μέσο όρο, αν θέλουμε να δούμε αναστροφή αυτού του φαινομένου, πρέπει να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ξαδάκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.